Συνάντηση στο Εργατικό Κέντρο Δράμας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη με τους υπεύθυνους του Υπουργείου Εργασίας, κύριο Μουζάλα και κύριο Αντωνάκο, για το θέμα του καθορισμού της τιμής των εργατικών κατοικιών. Όπως έγινε γνωστό, το Υπουργείο προσανατολίζεται στο να δώσει επιτέλους λύσεις στους οικιστές των εργατικών κατοικιών σε όλη την χώρα που δεν έχουν πάρει οριστικά παραχωρητικά στα χέρια τους. Πρόκειται για περίπου 11.500 οικογένειες, μεταξύ των οποίων οι περισσότερες από τις 500 είναι στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Είναι ένα πρόβλημα εξαιρετικά σημαντικό. Ασχοληθήκαμε από την πρώτη στιγμή, αυτή η κυβέρνηση ασχολήθηκε με μια προσπάθεια να το επιλύσει. Ιδρύθηκε μια επιτροπή, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να δοκιμάσουμε πώς λύνεται με αφορμή το Ολυμπιακό χωριό, το οποίο λύθηκε με μια διαφορά τιμής εξαιρετικά σημαντικά υπέρ των κατοίκων, από 850 ευρώ που ήταν, 860 ευρώ που ήταν η τιμή που έβγαινε με τον τρόπο υπολογισμού που ίσχυε, βγήκε στις 380,60. Άρα ένα ζήτημα που αντιμετωπίσαμε ήταν το ύψος της τιμής, που αντιμετωπίζεται ευνοϊκά για τους κατοίκους. Έχουμε μια συνολική μείωση τιμών σε όλη την Ελλάδα για τους οικιστές. Η λύση που διαφάνηκε ως η πλέον καλύτερη για όλους είναι ο καθορισμός ενιαίας τιμής με δυνατότητα αποπληρώμησης των ποσών είτε σε 360 μηνιαίες δόσεις 30 έτη, είτε εφάπαξη καταβολή του 50% του ποσού σε διάστημα 5 ετών. Η λύση αυτή προωθείται ώστε στο προσεχές διάστημα να ψηφιστεί και να κυρωθεί. Ένα δεύτερο κομμάτι αφορά την διευκόλυνση των οικιστών να μπορέσουν να ανταποκριθούν έστω και στη μειωμένη τιμή λόγω των ειδικών συνθήκων που ζούμε και γιατί έχουν αλλάξει πια και τα στοιχεία των οικιστών. Τόσα χρόνια μετά έμπαινε εργαζόμενος και τώρα είναι συνταξιούχος ο άλλος. Αυξήθηκε η ανεργία, άλλαξε η οικογενειακή τους κατάσταση. Όλα αυτά προσπαθήσαμε να τα πάρουμε υπόψη μας. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι ότι αυτοί οι οικισμοί, οι περισσότεροι, έχουν σοβαρά πολεοδομικά προβλήματα που πρέπει να αποκατασταθούν για να είναι νόμιμοι η μεταβίβαση του τίτλου, η έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου. Και επειδή τέλος πάντων δεν είναι δίκαιο να πετυχαίνουμε μια τιμή για αυτούς που δεν έχουν πάρει παραχωρητήρια, αφαιρώντας κοστολόγια για τα οποία δεν ευθύνονται, ενώ κάποιοι που έχουν πάρει ήδη παραχωρητήρια να καλούνται να πληρώσουν παραπάνω τιμές, προχωρήσαμε λίγο παρακάτω. Άρα και όσοι έχουν πάρει παραχωρητήρια με τιμή ψηλότερη από αυτή που θα βγει με τον καινούριο τρόπο υπολογισμού, θα έχουν το δικαίωμα να επικαλεστούν την ευνοϊκότερη για αυτούς τιμή. Αν κατάλαβα, θα έχουμε μείωση τιμής κατά πάσα πιθανότητα. Σημαντική σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα και στη Δράμα εννοείται. Και στη Δράμα και στον Ευρωκόπη και στην... Ναι, μιλάμε για όλη την Ελλάδα. Όλοι οι οικισμοί θα βγουν με μια τιμή η οποία συμφέρει όλους τους οικισμούς ταυτόχρονα. Στη συνάντηση, εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου, παρευρέθηκαν και ενημερώθηκαν πολλοί οικιστές και ανταλλάχθηκαν απόψεις για το θέμα. Οι οικιστές από την πλευρά τους θεωρούν το τίμημα υψηλό για τις δυνατότητές τους, αν και σαφώς μικρότερο από αυτό που είχε καθοριστεί αρχικά πριν μία πενταετία. Στην παρέμβασή του, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Δράμας, κ. Σαυρίδης, τόνισε πως το σύστημα του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ήταν ανταποδοτικό και είχε την έννοια ότι πληρώνουμε όλες τις φορές, παίρνουμε παροχές, τις οποίες ξεπληρώνουμε για να μπορούν να πάρουν παροχές και οι επόμενες γενιές. Συζητήθηκε επίσης να συνεχιστεί η στεγαστική συνδρομή από την πλευρά της πολιτείας με νέα προγράμματα δανείων και εργατικών κατοικιών, ώστε και οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Από τις διευκολύνσεις είναι οι δόσεις από 240 γίνονται 460, αλλά προβλέπονται και άλλου είδους διευκολύνσεις, όπως κάποιος ο οποίος μένει άνεργος για ένα χρονικό διάστημα να έχει τη δυνατότητα να εξαιρεθεί από την υποχρέωση πληρωμής χωρίς να χάνει το χρόνο συνολικά, να μπορεί δηλαδή να βγει ένα χρόνο έξω γιατί είναι άνεργος, βρήκε δουλειά, να ξαναμπεί να συνεχίσει να πληρώνει χωρίς να χάνει τις 360 δόσεις.